Κέρδισε με και σύνηθισε βλόγκρε. Φύγε ρε Μιχάλη, φύγε. Κάνε μας τη χάρη τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Μία φορά. Άντε σε παρακαλώ. Γεια σας, Tekkit Sirius. Σήμερα σου έφερα ένα μαραφέτη το οποίο πραγματικά θα σου λύσει τα χέρια, ειδικά αν είσαι streamer ή gamer και ασχολείσαι με το YouTube. Είναι η Capture Card Elgato HD60X. Πολλοί μας έχουν ρωτήσει τι χρησιμοποιείτε για το capturing, πώς κάνετε τα βίντεό σας. Σίγουρα χρειάζεται ένα τέτοιο εργαλείο. Είναι το απόλυτο εργαλείο ειδικά για τις κονσόλες νέας γενιάς, PS5, Xbox Series X, αλλά συμβατεί και με προηγούμενης γενιάς, PS4 Pro, PS4, Xbox Series S, Xbox One και με PC εννοείται. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το εργαλείο. Αυτό εδώ, μια σταλιά είναι. Είναι ένα μηχάνημα μέσα στο οποίο μπορείς να κάνεις καταγραφή του παιχνιδιού που παίζεις και αν θες να το στριμάρεις κιόλας. Το καλό με συγκεκριμένο είναι ότι μπορεί να κάνει capture 4K 30fps ή 1080 60fps με HDR. Το ακόμα καλύτερο όμως είναι ότι έχει pass-through, η εικόνα δηλαδή που περνάει στην εικόνα σου για να παίξεις εσύ, μέχρι και 4K 60fps, 1080 120fps, 1080 240fps. Έχουμε δύο HDMI, το ένα είναι HDMI in, είσοδος, HDMI out, έξοδος, και το USB-C, το οποίο το χρησιμοποιείς για την τροφοδοσία και για να το συνδέσεις με ένα λάπτοπ ή με έναν υπολογιστή. Μπροστά έχουμε και μια υποδοχή mini jack για να συνδέσεις άμα θες ένα μικρόφωνο και να καταγράψεις τη φωνή σου. Αυτά από τη συσκευή. Έχουμε επίσης μέσα στο κουτί καλώδιο Type-C και ένα HDMI 2.0. Και εδώ στη συσκευασία πάνω μας έχει ένα πολύ γρήγορο οδηγό που μας λέει πώς μπορούμε να το συνδέσουμε πολύ εύκολα. Λοιπόν, δες τι θα γίνει τώρα ως διαμαγείας. Έχουμε capture card, οθόνη, κονσόλα και λάπτοπ. Και πάμε. Παίρνουμε το καλώδιο HDMI από το PlayStation και το πάμε στην είσοδο, στο HDMI in της capture card. HDMI out στην capture card και πάει στην οθόνη μας. Είναι αυτό που θα παίζουμε, το pass-through. Και τελευταίο βήμα, συνδέουμε το Type-C πίσω στη συσκευή και από την άλλη μεριά σε ένα λάπτοπ ή σε έναν υπολογιστή. Τα έχουμε συνδέσει όλα λοιπόν. Έχουμε ανοίξει και την εφαρμογή 4K Capture Utility, μέσω της οποίας μπορούμε να κάνουμε καταγραφή του παιχνιδιού και να αλλάξουμε και τις ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, κάποιος θέλει 4K 30. Εμείς θα γράψουμε σε 1080p 60fps αυτή τη φορά. Αν δεν θες να χρησιμοποιήσεις συγκεκριμένη εφαρμογή, μπορείς κανονικά να μπεις, ας πούμε, με το OBS ή να ανοίξεις το Streamlabs, να πειράξεις από εκεί τις ρυθμίσεις και να στριμάρεις και από εκεί παράλληλα. Αυτό βολεύει ιδιαίτερα για όσους θέλουν να στριμάρουν, για παράδειγμα, στο Twitch, στο Trovo, στο YouTube. Έτσι, ανοίγεις την πλατφόρμα, ανοίγεις το Streamlabs, έχεις συνδεδεμένη την Capture Card, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι ιδιαίτερο. Σου εμφανίζει το gameplay και μπορείς να το στριμάρεις όπως είναι στο κοινό σου. Το καλό είναι ότι μπορεί να υποστηρίξει VRR. Από ό,τι ξέρω, πήρε και το PS5 υποστήριξη τώρα για το VRR, που σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλά διαφορετικά refresh rates που αλλάζουν δυναμικά. Εδώ πέρα βλέπετε στην οθόνη το pass-through, δηλαδή αυτό που βγαίνει ως output από την capture card στην οθόνη, μέσω της οποίας μπορούμε να παίζουμε χωρίς καμία καθυστέρηση. Θες να το δοκιμάσουμε, Μιχάλη? Φέρε μου. Έλα. 1, 2, 3. Έτσι δείχνουμε ότι πώς κάνουμε και τα gameplay. Συγχρονίζουμε την εικόνα που βλέπουμε με την εικόνα που καταγράφουμε. Τι θα παίξουμε? Τυχαίες ομάδες βάλε. Πάμε πρώτος εγώ. 1, 2, 3, 4, 5. Leeds United. Α, ωραίος. Πάμε κι εγώ. 1, 2, 3, 4, 5. Union SG, είμαι λίγο κατώτερος από σένα. Με αυτό πάντα ήσουν. Ξέρεις τι μου αρέσει εμένα, ότι όλα τα στέλνει από πίσω. Είναι καθαρό το setup σου. Και είναι μικρό σε διαστάσεις. Γιατί οι παλιότερες οι capture card της Elgato είχαν είσοδο μπροστά, έξοδο πίσω. Καταλαβες. Για 1080p 60 είναι στάνταρ για όποιον θέλει να στριμάρει, έτσι. Δεν θα στριμάρει όλες 4K 60. Τώρα μιλάω και μου παίρνει την μπάλα. Πώς αυτή. Αρχίσαμε. Λούλα, βλέπεις ότι δεν έχει καθόλου καθυστέρηση το pass-through, Pass-through μπορείς να μέχρι 4K60 κανονικά. 4K60 pass-through, 1080 240fps μπορείς να παίξεις. Pass-through στην ουσία είναι το τι βλέπεις εσύ. Αυτό που βλέπεις τώρα, αυτό που παίζεις. Να σου πω, μπορείς σε άλλο να είναι το pass-through και άλλο να είναι η καταγραφή, όχι, Μιλάω και τρώω γκολ. Μπορείς. Είναι ανεξάρτητο το ένα από το άλλο. Α, μπορώ εγώ να παίζω δηλαδή 4K60 και να καταγράφω 1080-60. Ναι, έχει να κάνει και με τις ρυθμίσεις της οθόνης, ρε παιδί μου, τώρα τι καρέ βγάζει και τα λοιπά. Ωραίο γκολάθο, παραδέχεσαι. Τιμή για το μηχάνημα θα μου πεις. Νομίζω είναι κοντά στα 190 ευρώ, κάπου εκεί πρέπει να είναι. 190 ευρώ, μάλιστα. Να πω και του στραβού το δίκαιο όμως, επειδή είναι beta τώρα, είναι δοκιμαστικό αυτό που παρουσιάσαμε. Είναι και το software σε beta έκδοση, που έχει αυτό σημαίνει ότι
Μας έβγαλε κάποια θεματάκια μέχρι να συνδεθεί. Ναι, ήθελε ένα update σε κρυφό μενού κτλ. Αλλά μέχρι να βγει στην κυκλοφορία επίσημα θα. Έχει κυκλοφορεί ήδη τώρα πλέον. Οπότε τα θέματα θα έχουν τροφοθεί αυτά. Ωρε μπαλάρα! Ωρε μπαλάρα! Μέτρησε! Μίτσο, σε ό,τι όποτε παίζουμε σε παρουσίαση προϊόντο είσαι καλός. Στα καθεαυτού gameplay έχει θέμα, δεν ξέρω τι σε πιάνει. Γιατί είναι, έχω το άγχος, ρε. Ενώ τώρα είμαι χαλαρός. Λέω εντάξει, πήρα δύο τυχαίες ομάδες, ό,τι βγει. Επίσης να πω ότι είναι πάρα πολύ βοηθητικό και το κανάλι της Elgato στο YouTube για όποιον θέλει. Δηλαδή σε βοηθάει και στο πώς θα συνδέσεις τα προϊόντα, πώς θα τα λειτουργήσεις, τα software, τα hardware, τα πάντα του. Οπότε πέρα από το link στην περιγραφή που υπάρχει με λεπτομέρειες. Ξέρω στον αέρα. Μπορείτε να μπείτε και στο κανάλι της Elgato να δείτε πραγματάκια. Προφανώς συνδέεται πολύ εύκολα με το όλο οικοσύστημα της Elgato και με το Stream Deck. Ένα streamer τα θέλει όλα αυτά. Και μπορείς πολύ εύκολα με ένα κουμπί να ενεργοποιήσεις και το flashback recording. Flashback recording, αν κάτι έχασες και δεν μπορείς να το γράψεις. Ξέρεις, σου καταγράφει τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ή άμα θες να βγάλεις ένα screenshot. Ή ένα screenshot εκείνη τη στιγμή. Πατάς από το Stream Deck, πατάς το αντίστοιχο κουμπί που έχεις βάλει εσύ και βγάζεις screenshot εκείνη την ώρα το παιχνίδι. Χειρίζεσαι δηλαδή την capture card και από το Stream Deck. Είναι η στιγμή σου εδώ με το ημίχρονο. Είναι η στιγμή σου. Είναι η στιγμή σου. Γενικά φορά. Φανταστικό ποδόσφαιρο. Φανταστική εκδήλωση αντιπίθεση από αυτές που πρέπει να διδάσκονται σε σεμινάρια ποδοσφαίρου. Κοίτα που τόλμησε πάνω που έβγαινε στην αντιπίθεση. Τώρα το μεταξύ η κάμερα είναι 4K30. Ναι. Το gameplay είναι 1080-60. Θα είναι λίγο. Πώς θα τα φτιάξει τώρα αυτά. Τίποτα. Η κάμερα θα έχει λιγότερα κάρε τώρα αναγκαστικά. Θα μπορούσα να βάλω 4K30 να γράψει. Εντάξει. Δεν βαριέσαι. Gameplay είναι να σε έχει περισσότερα κάρε. Πόσο καιρό έχουμε παίξει με κάτι από αυτό το χώρο, από τα πρώτα live stream, ναι. Τα live που κάναμε. Ωραία είναι και εδώ. Τι θα κάνεις, σίγουρα θα κάνεις πάσα τώρα. Ήμουν σίγουρος δεν είσαι. Αμάν, παίξε λίγα πιο ρυψοκίνδυνα μια φορά. Μια φορά. Γκολ! Πα, τι έβγαλε ρε! Ποιο έβγαλε ρε, όμορφα. Έφυγες! Έλα γόρι μου, τρέχα λίγο! Γκολ! Είναι το Μελιέρ. Πάμε, Μελιέρ. Στο Μελιέρ, πάμε. Μόνος σου. Τραβά ξέρω. Αυτό είναι. Μην σου πλησιάζει το σημείο σου πάλι. Πλησιάζει το σημείο σου πάλι. Η καθυστερήση του σημείου σου για να φας γκολ με του πάντα στο 91-46. Μα βγάζω μπροστά την ομάδα όλη ρε Μιχάλη. Τι βγάζω μπροστά την ομάδα ρε, και φάουλ είχα, στο κέντρο. Πάρε την μπάλα. Αχ! Κόρνερ. Το τερματοφύλαξ μέσα, μπράβο. Τι θα κάνει. Σημαδεύει τον goalkeeper. Αχ, έλα ρε. Πέναλτι! Το έδωσε! Σφύριξε τη λήξη του αγώνα. Κοράκι! Κρίμα. Κοράκι! Η ουσία ποια είναι τώρα. Κάπως έτσι γράφουμε τα gameplay, κάπως έτσι στριμάρουμε μια τέτοια συσκευή. Elgato HD60X, υπάρχει link στην περιγραφή να μάθετε περισσότερα άμα θέλετε. Λοιπόν, εγώ να πω και το εξής, ότι με την Elgato και την Corsair έχουμε μια άριστη συνεργασία και κάθε τόσο κάνουμε και giveaway στα social media μας και στο YouTube. Να μένετε συντονισμένοι, τα παρακολουθείτε όλα. Link στην περιγραφή. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Κέρδισε με και σύνηθισε vlog. Φύγε ρε Μιχάλη, φύγε. Κάνε μας τη χάρη τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Μια φορά. Άντε σε παρακαλώ. Χρονιάρα μέρα.